Και έρχομαι στον πρώην δήμαρχο Γιάννη Τσόν, έτσι. Γιάννη Τσόν, ναι. Να σας καλωσορίσω. Νομίζω σήμερα στις Αμπελές κάναμε μια πολύ καλή επιλογή. Είναι ένα ζωντανό και πολύ ενδιαφέρον χωριό. Το γνώρισα 4 χρόνια, το αγάπησα, με αγαπήσανε. Κάναμε πολλά εδώ. Είναι ένα χωριό το οποίο είναι από τα λίγα στον νομό και νομίζω στην Ελλάδα. Γενικά η επαρχία έχει πρόβλημα με αυτό που ο πληθυσμός διατηρείται. Οι νέοι μένουν εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το έχω συναντήσει άλλα χωριά στον νομό. Σε αυτό πιστεύω συμβάλλει και το ότι είναι ένα χωριό που είναι ενωμένο. Έχει ένα σύλλογο πολιτικό πολύ δραστήριο, έχει ένα σύλλογο αθλητικό πολύ δραστήριο. Η εκκλησία του χωριού βοηθάει. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να παραμείνει. Είναι δίπλα σε μεγάλη πόλη όπως τα Γενιτσά. Έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε τα επόμενα χρόνια να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Και στο χωριό, στους δημότες, σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά. Να δώσετε το μικρόφωνο στον βουλευτή της περιοχής εδώ. Χρόνια σας πολλά. Καλή χρονιά σε όλους όσους μας βλέπουν και σε όλους τους κατοίκους του χωριού. Είναι πολύ αξιόλογη η προσπάθειά σας και της κρατικής τηλεόρασης στην προβολή των ιδιαιτεροτήτων του πολιτισμού μας σε κάθε τόπο. Και εδώ το χωριό έχει κορυφαία θέση στην διατήρηση και προαγωγή του τοπικού πολιτισμού. Η νεολαία του παραμένει εδώ και δίνει ζωντάνια, όπως επίσης και η συμμετοχή του στην παραγωγή, την αγροτική παραγωγή, είναι πολύ μεγάλη και η πρόοδος των ανθρώπων που μένουν εδώ επίσης είναι πάρα πολύ καλή. Η κατάσταση στην ελληνική γεωργία, στην οποία το χωριό πρωτοπορεί, θα αλλάξει, ιδιαίτερα τη φετινή χρονιά. Θα έρθουν στρατηγικές μεταβολές, μεταρρυθμίσεις. Είναι η μόνη ελπίδα για να ξεκολλήσουμε από την στασιμότητα και να μπει ο αγροτικός τομέας σε μια πορεία ανάπτυξης. Το ξεπέρασμα της κρίσης στη χώρα μας θα έρθει από τον αγροτικό τομέα, από την πρωτογενή παραγωγή. Υπάρχουν τεράστιες ελπίδες και δυνατότητες σε αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Πρόεδρε, πριν έτσι μιλήσω και με τον παπά εδώ και όλους τους υπολείπους, θέλω να μου πείτε για το βαμβάκι δύο κουβέντες. Για το βαμβάκι. Ναι. Οι Αμπελιές, όπως και στις άλλες καλλιέργειες, συμμετέχει και στην καλλιέργεια βαμβακιού. Έχουμε επίσημα στην δήλωση του ΟΣΔΕ ως χωριό περίπου τα 3.000 στρέμματα. Καλλιεργούμε και ανοιχτές καλλιέργειες. Είναι μια παραδοσιακή καλλιέργεια που παλιά οι δικοί μας καλλιεργούσαν και αυτό ήταν το εισόδημά τους. Το εισόδημα του Αμπέλη και λίγη κτηνοτροφία. Έτσι ζούσαν παλιά οι κάτοικοι στις Αμπελιές. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όχι, θα μείνουμε λίγο στο βαμβάκι, περιμένετε και μετά θα πείτε τι άλλαξε. Εγώ το βαμβάκι θέλω τώρα. Να πάμε να με λοιπόν ένα αφιέρωμα στο βαμβάκι. Να δούμε πώς γινόταν τα παλιά τα χρόνια, όταν συγκεντρώνονταν όλες οι γυναίκες σε ένα σπίτι και προσπαθούσαν να το καθαρίσουν. Έτσι εκεί λέγανε τις ιστορίες τους, τα προσωπικά τους. Και μετά, αν είχε και κανένα ραντεβουδάκι, έφευγε κιόλας. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε το αφιέρωμα και επιστρέφουμε. Μαζευτήκαμε να καθαρίσουμε κοζά. Παλιά οι γονείς μας μαζεύανε με το χέρι το βαμβάκι. Αλλά επειδή έπιανε το κρύο, δεν προλάβαιναν να το μαζέψουν στο χωράφι. Και το μαζεύανε κοζά, το φέρνανε στο σπίτι, μαζευόντουσαν τα βράδια όλες οι γειτόνισσες, οι φιλινάδες και του καθαρίζανε. Η νοικοκυρά του σκερνούσε κρασάκι, έφτιαχνε πίτα, χαλβά, ό,τι είχε τους πρόσφερνε. Τα παλιά τα χρόνια μαζευόντουσαν όλες οι γειτονιές, το ζόι, τα βράδια, κάναμε νεκτέρια, μαζευόντουσαν τα παιδάκια. Καθόντας οι γέροι, γύρω-γύρω τα παιδάκια, τους λέγαμε παραμύθια. Και εγώ απόψε θέλω να σου πω ένα παραμύθι από τα παλιά τα χρόνια. Κάποτε, τώρα το δεκαήμερο, είχαμε νερόμελο κάτω στη Γραμμόσκα. Και έπρεπε να πάνε εκεί το ιστάρι να το κάνουν αλεύρι. Παραμονές κάλαντα, ένας δεν είχε προτού να πάει στο Μήλο, ξεκίνησε να πάει στο Μήλο, πήγε εκεί πέρα, ο Μήλος ήταν κλειστός. Ο Μιλωνάς είχε φύγει και βρήκε μόνο ένα γέρο καλικάντζορα. Του λέει, βρε άνθρωπέ μου, τι βραδιά βρήκες απόψε να έρθεις. Τώρα σε λίγη ώρα θα μαζευτούν οι καλικάντζοροι και δεν θα σε αφήσουν τίποτα. Αλλά ήταν καλός ο καλικάντζορος, ανοίγει το μήλο, κάνει το στάρα αλεύρι,
φορτάουν τα σακιά. Και ξεκινάει τώρα, λέει, που θα ξεκινήσει το δρόμο από τη Γραμμόσκα για να πας στις Αμπελιές, θα συναντήσεις 99 κλικαντζάρους και θα σε ρωτάς το δρόμο. Το γαϊδωράκι ήξερε το δρόμο. Τραβάει ο πρώτος κλικαντζάρος τον ανταμώνει. Αχ, λέει, εδώ είναι το σακί για το αλεύρι που είναι για το ψωμί. Αυτό το σακί είναι για τις πίτες και το άλλο σακί είναι τα πίτρα. Αφεντικός είναι πίσω. Όσους κλικάντζαρους αντάμεσοι στο δρόμο, όλοι αυτή την ερώτηση κάνουνε. Και τελευταία έφτασε στο σπίτι. Όταν έφτασε στο σπίτι ήταν σούρωπο. Ο πιτενός φώναξε τρεις φορές και κηρύκο και φύγανε οι κλικάντζαροι. Τότε φωνάζει την νοικοκυρά, βρες νοικοκυρά να με βγάλεις από το σακί. Και άλλη βραδιά παραμονή κάλαντα δεν θα με ξαναστείνει στο Μήλο, γιατί είναι η κλικάντζαρη. Τα πολύ παλιά τα χρόνια τα παιδιά τα μαζεύαμε γύρω-γύρω στο τζάκι, γιατί έκαμε πολύ κρύο, δεν είχαμε ζέστα μέσα στο σπίτι. Βάζαμε ψάθες από εδώ και από εκεί, τα στρώναμε με βελέντες, τα τυλίγαμε με μαξιλάρια γύρω-γύρω μέσα στη φωτιά για να ζεστανόντουσαν. Δεν υπήρχε όπου τώρα έχουμε αυτά τα χρόνια. Όταν ήμασταν μικροί, όταν αρμονιαστήκαμε, πολλά κορίτσια μικροί αρμονιαστήκαμε. Και δεν μας αφήνανε να βγαίνουμε, τα παιδιά από πίσω φωνάζανε να βγούμε για να πάρουμε να πάμε βόλτα. Εμείς δεν βγαίναμε, δεν μας αφήνανε οι γονείς μας. Και μετά βγαίναμε με το ζόρι. Όταν γυρνούσαμε πίσω μας μαλώνανε. Η καντήλα το σβήσει, εμείς ακόμα από έξω, μας περιμένουν οι γονείς. Μπαίναμε μέσα στο σπίτι, φεύγαν τα παιδιά, μπαίναμε στο σπίτι και μας μαρτύριζαν. Τι κάνετε, γιατί βγήκατε, γιατί δεν μας ακούσατε. Και οι γονείς μας έτσι ήταν. Τώρα δεν ρωτάνε κανένα. Αυτή είναι νεολαία, μόνο τους βγαίνουν, μόνο τους μπαίνουν μέσα στο σπίτι, φέρουν και τα παιδιά μέσα. Αυτή τη δουλειά που κάνουμε σήμερα τώρα, για μας τότε ήταν πολύ ευκαιρία. Μαζευόμασταν και περνούσαν τα παλικάρια. Ξέραμε ότι θα περνούσαν, αλλιώς δεν συμμαζευόμασταν και καθόλου. Ευκαιρία βρίσκαμε, θα περάσει το παλικάρι, θα μας φυρίξει, θα μας κάνει. Και ξέραμε την άλλη μέρα, θα βρισκόμασταν σε καμιά στάνη, σε κανένα μπέλι, σε καμιά χερώνα. Σε κανένα σχολείο. Όλα τα ξέραμε που ήμασταν δίθεν τότε έτσι και αλλιώς ήμασταν και χειρότερα. Τώρα τουλάχιστον γεννάνε όπως γεννάνε, τότε είχαμε τις φούστες, είχαμε αυτά εδώ μπροστά έτσι όμορφα, ωραία σημνές. Από την άλλη όμως είχαμε όλο το μικρόβιο. Αυτό πάντα ήταν και θα μείνει. Και έτσι γνωριζόμασταν, έτσι ερχόταν και μας ζητούσαν δίθεν, θα στέλνουν κάποιον προξενήτη να έρθει να μας ζητήσει αυτό το σπίτι. Προσκύνη. Και εμείς, Θεέ μου, τι θα γίνει τώρα, μας δώσω, δεν μας δώσω. Και ευκαιρία περιμέναν να χτυπούσαν την πόρτα να μας ξεκάνουνε. Δηλαδή δεν ήμασταν τώρα όπως κάνουν ένα και δύο παιδάκια. Καλά τώρα και για τα λεφτά κάνουν και πέντε, εντάξει. Αλλά τότε και εγώ χωρίς για τα λεφτά, εντάξει. Εκείνο ήταν τηλεόραση, εκείνο ήταν θέατρο, εκείνο ήταν ραδιόφωνο, όλα εκείνα γίνουν τα παιδιά. Και περιμένανε από 14 χρονών, από 16, από 15 που παντρεύτηκα εγώ και να με ξεκάνουν, εντάξει. Γιατί είχαμε κι άλλες από πίσω. Και εγώ καλή νύφη να βγω, να δώσω καλό παράδειγμα, έχω κι άλλα, κι άλλες αδερφές και όλα να τις ανέχεις και πεθερές και πεθερούς και κουμιάδες και έτσι ήταν όλοι, γενικά μιλάω τώρα, δεν μιλάω για μένα. Και αυτά να δώσεις καλό παράδειγμα, έχεις κι άλλες αδερφές, πρέπει να τις παντρέψεις και ξύλου να σε δίνανε. Αλλά εντάξει, εγώ γνωρίστηκα τουλάχιστον τον άνθρωπο. Άλλοι πάντα δεν γνωρίζονταν καθόλου. Πήγαινε κάποιος σε ένα άλλο χωριό, αλλά έχουμε ένα παλικάρι να θέλει να σε παντρέψουν. Καλά. Και το παλικάρι ήταν πανάσχημο, ήταν και καμπούρης. Και λένε πολύ ωραίος και αυτός. Και όταν πήγανε, έγινε ο γάμος, πήγανε να πάρουν την ύφη και πήραν έναν όμορφο παλικάρι. Κάποτε τότε πηγαίναν με τα άλογα και αυτά. Και αμάξα και δεν ξέρω. Καμπριολέ και αυτό. Και με τα λουγάκια πάνε και τον βλέπουν τον γαμπρό, πανέμορφο, ένα παλικάρι. Και μόλις φτάνουν εδώ στο χωριό, στην εκκλησία, τσουκ κατεβαίνει ο μορφωνιός και ανεβάζουν τον γαμπούρι. Και εγώ είμαι λέει ο καπετάνιος, λέει δεν είναι αυτός. Και όταν τον είδαν τι να κάνουν, λέει αφού πας περιμένω να τους πάρει μέσα για αυτό. Έτσι γινόταν αυτά.
Εγώ τώρα, αυτή η τώρα που βλέπω εδώ μπροστά μου, θυμήθηκα τα χρόνια που ήμουν παιδί. Είχα κουραστεί κάπου, σηκώθηκα, έφυγα κάπου στη Γερμανία. Ήρθε ο άντρας μου, πήραμε για το μεγάλο το γιο μου. Είπαμε, θα πάμε για λίγο καιρό, λίγο να φτιαχτούμε, να κάνουμε κάτι. Μας άρεσε τόσο πολύ, και ο ένας χρόνος και δύο χρόνια και γίνανε 30 ολόκληρα χρόνια. Γυρίσαμε το καλό, ο γιος μου μεγάλος και έμεινε, το μικρό τον πήρα εδώ μαζί μου και τώρα θέλω να τον χαιρετήσω τον γιο μου, τον Γιώργο, την ψυχούλα μου, την ύφη μου την Αναστασία, τα τρία γονάκια μου τον Δημήτρη, τον Βασίλη και τον Μάριο Ευθύμη και να τα έχει ο Θεός πάντα. Να στείλω χαιρετίσματα στα παιδιά μου στη Γερμανία, στα εγγόνια μου, την Ελενίτσα μου, την Βαγγελίτσα μου, τη Μαρία μου, την κόρη μου, την Κατερίνα, τον Πέτρο, τον Καμπρό μου και στο καβαλάρι τα υπόλοιπα παιδιά μου. Κρατήστε το μικρόφωνο, επιστρέφοντας λοιπόν από το βαμβάκι για να πάμε στην εκκλησία. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε στο χωριό μας, που ήρθατε να δείξετε ένα χωριό το οποίο είναι πολύ βασανισμένο. Η ιστορία του χωριού ξεκινάει γύρω στο 1810, από ό,τι λένε οι παλιότεροι. Τότε λοιπόν ήταν το χωριό γύρω στα 30 οικογένειες, οι οποίες ήταν κατατρεγμένες από τους κομιταντζίδες και με τις οικονομίες που είχαν κατάφεραν να χτίσουν την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, στην οποία τιμάται η εκκλησία μας, του Αγίου Αθανασίου. Το χωριό γιόρταζε τότε, εκείνα τα χρόνια, μέχρι πρόσφατα, πριν 30 χρόνια, στις 18 Ιανουαρίου, αλλά αργότερα, δηλαδή εκεί τα χρόνια άλλαξε με τον Δεσπότη και το κάναμε 2 Μαΐου λόγω των καιρικών συνθήκων. Και έχει μείνει να γιορτάζει στις 2 Μαΐου, που είναι και η ανακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αθανασίου. Ο πρώτος ιερέας, ο οποίος ήταν εδώ, ήταν ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο οποίος έκανε χρόνια διετέλεσε εδώ, ιερούργησε στον ιερό αυτό ναό και πέρασε πάρα πολλά δεινά, κακουχίες από τους κομιντατζίδες τότε, εκεί την εποχή. Γι' αυτό λέμε ότι το χωριό ήταν πολύ βασανισμένο, ιδίως οι ιερείς οι οποίοι πέρασαν από τις εκκλησίες και τράβηξαν πάρα πολλά, μέχρι κρεμάλες, βασανιστήρια και πάρα πολλά. Οι παλιοί τα ξέρουν καλύτερα. Αργότερα ήρθαν και άλλοι ιερείς, θέλετε να τους ονομάσουμε έναν έναν. Όχι, ονόματα όχι. Δεν χρειάζεται να πούμε, γιατί ούτε θα τα συγκρατήσουν οι τηλεθεατές. Ναι. Και έφτασε στο σημείο βέβαια, μέχρι και σήμερα, που με αξίωσε ο Θεός να έρθω σε αυτό το χωριό με τη μεγάλη του ιστορία και να μπορέσω κι εγώ να προσφέρω ό,τι μου έχει δώσει ο Θεός, λίγη γνώση και λίγη πνευματική καλλιέργεια για τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να κρατήσετε κι εσείς το μικρόφωνο να μας πείτε εδώ δύο κουβέντες. Σας καλωσορίζω στο χωριό μας. Γεια σας. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλες. Θα ήθελα απλά επιγραμματικά να πω δύο λόγια μόνο. Ότι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του χωριού είναι ότι κατάφερε να κρατήσει την νεολαία της. Νεολαία σημαίνει πηγή ζωής. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να μείνει κανείς σε αυτό το χωριό και να δραστηριοποιηθεί ανάλογα στο τομέα που μπορεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και ήρθε η ώρα να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, οπότε θα τα πούμε σε λίγο.